Πείτε μας πρώτα απ' όλα δύο λόγια για εσάς, γιατί έχετε ήδη θητεύσει ως ευρωβουλευτής και εκ νέου είστε υποψήφιος. Για αυτούς που μας ακούνε να σας γνωρίσουν, ποια ήταν τα ζητήματα στα οποία κατά κύριο λόγο δείξατε έτσι δραστηριότητα και ενδιαφερθήκατε στη διάρκεια της θητείας σας στην Ευρωβουλή. Πολύ όμορφα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εγώ ήμουν μέλος και είμαι ακόμη, δηλαδή δεν έχει εκπνεύσει την ΤΙΑ, της Επιτροπής Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, όπως και της Επιτροπής Αναφορών. Η δεύτερη είναι εκείνη η Επιτροπή όπου έγινε πριν από 1,5 μήνα η μία και μοναδική συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου με θέμα το έγκλημα των Τεμπών. Κάτω και από τη δική μας παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, ζητήθηκε να συνεχιστεί η παρακολούθησή της από το Ευρωκοινοβουλίο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναδείχθηκαν, αν θέλετε, και οι ίδιες οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά για την κατάσταση των σιδηροδρόμων, καθώς οι δικές της οδηγίες καθόρισαν την λογική της απελευθέρωσης του σιδηροδρόμου, τη λογική ότι τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να κρίνονται με βάση το αν είναι. Αν είναι κόστος ή όφελος για τους ιδιώτες επενδυτές όπου έχουν αναλάβει τη διαχείριση. Μεταξύ άλλων ζητημάτων, αναδείξαμε το προηγούμενο διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο και με τις παρεμβάσεις μας στην Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων αλλά και με εκδηλώσεις τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί σε σχέση με το εισόδημα, σε σχέση με τις μειώσεις των μισθών, των κοινωνικών δικαιωμάτων, την ανάγκη για λαϊκή κατοικία δικαίωμα και όχι εμπόρευμα ενάντια στους πληστηριασμούς. Αναδείξαμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, προστασία δηλαδή από σεισμούς, από πλημμύρες, από πυρκαγιές και την ανάγκη να αποζημιώνονται στο 100% για τις απώλειές τους. Εκείνοι που έχασαν τις περιουσίες τους, εκείνοι που έχασαν το βίο τους, ιδιαίτερα οι αγρότες και παραγωγοί, οι βιοπαλαιστές στην Ήπεθρο. Επίσης αναδείξαμε πάρα πολλά ζητήματα και με εκδηλώσεις και με τις παρεμβάσεις μας που έχουν να κάνουν και με άλλα μια σειρά θέματα. Να θυμίσω ότι η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ την περίοδο της πανδημίας ήταν η πρώτη που ζήτησε να γίνουν δημόσια και να δοθούν ολόκληρες οι συμβάσεις με τους φαρμακευτικούς κολοσσούς που υπέγραψε η Κομισιόν, η οποία επί της ουσίας χρηματοδότησε με χρήματα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έρευνα και ανάπτυξη των εμβολίων ενάντια στον κορονοϊό με κλειστές συμβάσεις, χωρίς να ξέρουμε πόσο πληρώθηκαν, πόσα χρήματα πήγαν, από πού πάρθηκαν, για να πάρουμε την απάντηση ότι δεν μπορούν να δοθούν αυτά δημοσίως, γιατί αυτό θα αποτελούσε πρόβλημα για τον ανταγωνισμό των φαρμακευτικών κολοσσών. Δηλαδή δεν θέλανε να πούνε στην Pfizer πώς θα δώσουν στην AstraZeneca, ναι, από δικά μας χρήματα, γιατί αυτό θα έβλαπτε τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για να τα πουλάνε. Και μια σειρά ζητήματα, ιδιαίτερα την περίοδο μετά την απαράδεκτη εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία και τον πόλεμο τον υπεριαλιστικό ο οποίος προέκυψε, ο οποίος σήμερα ακόμη καίει, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικής μας χώρας στην γενοκτονία, αυτή την πραγματικά αιματηρή γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή του Ισραήλ, το οποίο και οι ελληνικές κυβερνήσεις και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και του ΠΑΣΟΚ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγορεύουν σε στρατηγικό σύμμαχο και το στηρίζουν οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά βεβαίως. Ποια νομίζετε ότι θα είναι τα σημαντικότερα διακυβεύματα, πού θα κριθεί ο αγώνας ο προεκλογικός για τις ευρωεκλογές 9 Ιουνίου? Γιατί εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου αισθάνομαι ότι το σημαντικότερο ζήτημα για μας τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα είναι το ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων και κυρίως τα όσα έχουν συμβεί στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια που μας γυρίζουν πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα αυτό το τελευταίο ζήτημα το αναδείξαμε με εκδήλωση που κάναμε τον περασμένο Γενάρη στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Αυτό που λέμε εμείς τα αντεργατικά νομοθετήματα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό το οποίο περιγράφεται, ξέρετε, για παράδειγμα 13 ώρες δουλειά χωρίς υπερορία, ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι οποίες πλέον
το 52% των νέων συμβάσεων εργασίας που κλείνονται στη χώρα μας είναι με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αυτά τα απαράδεκτα πράγματα που βλέπουμε ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές με τα 7 ημέρα, τα 12 ώρα κλπ. Καθορίζονται από ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση εμείς λέμε ότι το δίλημα, γιατί μπροστά μας βλέπουμε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας. Ήδη η γερμανική οικονομία είναι σε ύφεση. Οι προβλέψεις, χτες διάβασα προχτές τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, αναθεωρούνται συνέχεια προς τα κάτω. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου κάποιος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Και το τίμημα το πληρώνουν συνήθως αυτοί που το πληρώνουν πάντα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός, οι μισθωτοί, οι υπάλληλοι, οι βιοπαλαιστές της πόλης και της υπαίθρου. Για οι μικροί αυτοπασχολούμενοι δηλαδή κτλ. Άρα λοιπόν εμείς θέτουμε τα εξής δύο ερωτήματα. Στις 9 Ιούνιου τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί? Να επικροτήσει αυτή ακριβώς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποίησαν οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα κάθε πολιτικής, από όλο το πολιτικό φάσμα. Είτε είναι φιλελεύθερες, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές, είτε είναι ρύθινα αριστερές, είτε είναι εθνικιστικές και ακροδεξιές. Και έβγαλαν τους λαούς στον δρόμο, γιατί μεγάλες κινητοποιήσεις και απεργίες δεν γίνανε μόνο στην Ελλάδα, όπως εδώ την Πρωτομαγιά, το 17 Απρίλη, τις 28 Φλεβάρι. Γίνανε και στην Ιταλία και στη Γερμανία και στο Βέλγιο και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στη Γαλλία και στην Ολλανδία, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή να πούν ως εδώ, σε αυτές τις πολιτικές. Και αυτό το ως εδώ σήμερα στην Ελλάδα το εκφράζει μόνο το ΚΚΕ. Και το δεύτερο είναι ερώτημα, ποιους θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο? Θα στείλουμε ευρωβουλευτές οι οποίοι θα είναι πραγματικά τελάλιδες των συμφερόντων των λίγων, των μεγάλων συμφερόντων, των λόμπι, των επιχειρήσεων, ή θα είναι ευρωβουλευτές οι οποίοι θα εξυπηρετούν, θα αγωνίζονται και θα προστατεύουν τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, τις ανάγκες του σήμερα για σταθερή και μόνιμη δουλειά, για υγεία και παιδεία εμπόρευμα στο ύψος των σημερινών αναγκών, για κοινωνική ασφάλιση, για υγεία και παιδεία δικαίωμα και εμπόρευμα, για κοινωνική ασφάλιση πλήρη κτλ. Και εμείς αυτό εκτιμάμε ότι μόνο το ΚΚΕ μπορεί να το κάνει, και αυτό φαίνεται από τους αγώνες που κάνουν μέσα στον ελληνικό λαό. Ωστόσο, ξέρετε, με τα ίδια διακυβεύματα και τα ίδια ζητήματα αντιμετώπιζε η ελληνική κοινωνία και πριν τις εκλογές τις εθνικές πέρσι. Και ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο, με βάση αυτά που συζητάμε τώρα και αυτά που μου λέτε κι εσείς, δεν δικαιολογείται. Αυτή η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η επικράτηση με το 41%. Και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά από τα αντίπαλα κόμματα. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Ο κόσμος αισθάνεται ματέωση, δεν βλέπει διέξοδο, δεν βλέπει κάποια διέξοδο να το προσφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δι' της αριστεράς? Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι παντοδύναμη. Το γεγονός μάλιστα ότι ήδη μια σειρά από νόμοι, νομοθετήματα που μπορεί να έχουν εγκριθεί από την Ελληνική Βουλή δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, λόγω ακριβώς και κάτω από την πίεση των αγώνων που γίνονται, των μεγάλων αγώνων, των εργαζόμενων, των φοιτητών, των υγειονομικών, και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πράγματα, ή των αγροτών το προηγούμενο διάστημα που οδήγησαν, αν θέλετε, και σε μια συζήτηση για αναθεώρηση και αναπροσαρμογές στην αντιλαϊκή κοινή αγροτική πολιτική. Δείχνουν ότι ο λαός έχει τη δύναμη να βάλει τη σφραγίδα στις εξελίξεις με τον αγώνα του. Αυτό βεβαίως στις εκλογές πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι δεν ψηφίζουν όλοι με τα ίδια κριτήρια. Δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές, κατά τη δική μας εκτίμηση, τις εθνικές, θέλω να πω, το θέμα ήταν ότι ήταν τόσο μεγάλη η ταύτιση. Πραγματικά και αυτό που φαίνεται και σήμερα, αν δείτε και στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι τόσο μεγάλη η ταύτιση των βασικών διεκδικητών της διακυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, στα στρατηγικά ζητήματα που δυσκολευόμουν να τους ξεχωρίσεις. Και αυτό προφανώς δεν δίνει και προοπτική για τον αγώνα του λαού. Άρα εμείς λέμε σε αυτή τη φάση ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν, μπορεί και να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν δώσαν λευκή επιταγή. Δεν δώσαν λευκή επιταγή, για παράδειγμα, να διαχειριστεί ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυριαρχία της χώρας μας, σε αυτά τα παζάρια που γίνονται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ή που δεν συμφωνούν με την ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ή στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, ή στην αποστολή φρεγάτας 3.500 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας,
στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ψάχνουν να βρουν κάποιου να ακουμπήσουν σε κάποια αναπαλαιωμένη μορφή του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ που τα είδαμε τα χαΐρια τους, εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Μπορούν να στείλουν ισχυρό μήνυμα ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στις επιλογές που κάνει και στο γεγονός ότι αυτές τις επιλογές στο Ευρωκοινοβούλιο τις έχουν ψηφίσει κατά 80, κατά 90% μαζί και τα άλλα αστικά κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Βελόπουλου και άλλοι, μπορεί να τη δώσει, να δώσει αυτό το μήνυμα ψήφιζοντας ΚΚΕ. Γιατί είναι ένα μήνυμα ελπίδας και προοπτικής που θα κατατεθεί την επόμενη μέρα στους μεγάλους αγώνες που γίνονται στη χώρα μας για τα σύγχρονα δικαιώματα, αλλά και είναι και ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να δείξει ότι υπάρχει άλλος δρόμος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να δώσει και δύναμη και ελπίδα και σε δυνάμεις οι οποίες αγωνίζονται και παλεύουν και στις άλλες χώρες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα.